Θα περιμένουν αύριο το πρωί οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης στις τάσεις των λεωφορείων του ΟΑΣΤ. Οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε επίσκεψη εργασίας, καθώς τους οφείλονται μισθοί 2 μηνών. Αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων είναι να μην πραγματοποιηθεί ούτε ένα δρομολόγιο μέχρι την καταχώρηση των δουλευμένων. Είναι μια κατάσταση που πραγματικά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το μαχαίρι έχει φτάσει στο μπόκαλο. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να επιβιώσουν. Και δυστυχώς, ενώ έγιναν συναντήσεις στο Υπουργείο Μεταφορών και στο Υπουργείο Οικονομίας Οικονομικών, δεν κατέστη δυνατόν από πλευράς Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, ενώ το Υπουργείο Μεταφορών στήριξε την προσπάθεια ώστε να βρεθούν κονδύλια για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απήντησε αρνητικά. Έτσι λοιπόν, οι εργαζόμενοι εδώ και 3 μήνες περίπου έχουν το ίδιο πρόβλημα. Στον ΟΑΣΤ εργάζονται 2.500 εργαζόμενοι. Εκτός από τα δρομολόγια, εάν δεν βρεθεί σύντομα μια λύση, δεν θα λειτουργήσει καμία υπηρεσία του οργανισμού. Εμείς είμαστε κομμάτι αυτής της κοινωνίας, με παιδιά, με συγγενείς, με τις οικογένειές μας γενικότερα, οι οποίοι χρησιμοποιούν το μοναδικό μέσο μαζικής μεταφοράς στην πόλη. Εξαναγκαζόμαστε όμως και το θεωρούμε σαν μια ίστατη λύση να προχωρήσουμε σε αυτή τη μορφή των κινητοποιήσεων, διότι πλέον έχουμε εξαντλήσει κάθε άλλο περιθώριο. Όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, το πρόβλημα δημιουργείται καθώς η πολιτεία χρωστά στον ΟΑΣΤ από το 2013 περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ. Χρήματα τα οποία δίνονται στον οργανισμό για να ισχύουν τα μειωμένα εισιτήρια στις ευπαθείς ομάδες. Τα έσοδα από τα εισιτήρια καλύπτουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις, είτε φορολογικές είτε λειτουργικές. Μέχρι πριν τα Capital Control που δεν είχε πρόβλημα, γιατί ο ΟΑΣΤ έπαιρνε και δάνεια για να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες, τώρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, δεν μπορεί να πάρει δάνεια. Έτσι, με αποτέλεσμα, πληρώνει αυτά που έχουν να κάνουν με τις ποινικές ευθύνες και αφήνει τους εργαζόμενους απλήρωτα. Κάνω συγγνώμη από τους Θεσσαλονικείς για την κατάσταση που πάει να δημιουργηθεί. Έτσι είναι, θα μείνει χωρίς μέσο μαζικής μεταφοράς. Πριν όμως, εμείς τα επισημάναμε αυτά. Τους στείλαμε ένα έγγραφο απαντώντας ότι δεν έχουν δικαίωμα να το κάνουμε. Από εκεί και μετά το Διοικητικό Συμβούλιο αύριο θα πάρει απόφαση να προσφύγει σε ασφαλιστικά μέτρα. Εάν δεν βρεθεί άμεσα μία λύση, κινδυνεύει μία πόλη 1 εκατομμυρίου κατοίκων να μείνει χωρίς μέσο μαζικής μεταφοράς.